Καλησπέρα, τσεκτικνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε μαζί παρέα το unboxing ενός παιχνιδιού το οποίο ήρθε πριν από λίγο. Είναι αυτό εδώ. Άργησα πολλά χρόνια να το πάρω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι παίζεται ακόμα άνετα. Η τιμή που το αγόρασα είναι γύρω στα 20 ευρώ και νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλή τιμή. Έρχεται μαζί με το account. Πρόκειται για το GTA το 5, όλο το setup με τα CD με όλο. 20 ευρώ το πήρα από το φίλο Μιχάλη Δημήτρη Σταμπέλο, ο οποίος είναι φίλος του καναλιού και δικός μου φίλος, τα λέμε μέσω Facebook κατά καιρούς, και τον οποίο και ευχαριστώ για αυτή την τιμή και για την περιποίηση. Όπως βλέπετε, έχει τεράστιο πακέτο. Φαντάζομαι θα βγάζω άπειρες εφημερίδες από μέσα. Και επίσης μου λέει, μου σου βάλα και κάτι άλλο μέσα, θα το δεις. Φτιάχνει να το δούμε παρέα τι είναι, τι δεν είναι. Γιατί είδα και το πακέτο τεράστιο, οπότε λέω ας το κάνουμε ένα βίντεο, γιατί όχι. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στο Δημήτρη, γιατί έφτασε, από ό,τι βλέπω, άριστα, δεν έχει κανένα θέμα. Οπότε πάμε να το δούμε. Το παιχνίδι το GTA είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι η αλήθεια, ήθελα να δοκιμάσω. Και λέω θα περιμένω, περίμενα πάρα πολύ καιρό να κάνω την αγορά, μέχρι που εμφανίστηκε μπροστά μου αυτή η ευκαιρία και λέω τώρα 20 ευρώ για όλα τα CD συν το λογαριασμό, γιατί κάναμε τράμπα και το λογαριασμό με δικό μου email για το online. Δεν το έχω παίξει, έχω δει όλους το έχετε παίξει, να το τερματίσετε, να μιλάτε γι' αυτό. Ευκαιρία να το δοκιμάσω κι εγώ μετά από τόσο καιρό. Οπότε πάμε να δούμε, να κάνουμε το unboxing. Δεν είναι κάτι που δεν έχετε δει, φαντάζομαι. Απλά είναι κάτι το οποίο εγώ δεν έχω δει από κοντά και είναι ευκαιρία να το δω. Το κουτί είναι, όπως είδατε, τεράστιο. Και γενικά, ως unboxer, υπάρχει μεγάλη ευχαρίστηση να ανοίγεις καλά πακεταρισμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι, επειδή το κουτί δεν το θέλω, θα το σκίσω τα καλά. Και ναι, από ό,τι κατάλαβα είναι full στην εφημερίδα. Μέχρι να τη βγάλω όλη αυτή την εφημερίδα, κάνουμε λίγο γρήγορα. Ελπίζω να μην πέταξε και τίποτα άλλο. Α, ένα πακέτο μέσα. Δεύτερο πακέτο. Τρίτο πακέτο. Στο μεταξύ ήθελα να τα βγάλω γρήγορα, αλλά δεν βλέπω φως. Και α, έχει και wow, okay. Λοιπόν, και πρώτα απ' όλα βλέπουμε Lucky Luke, Oklahoma Jim, Dalton City και τι άλλο, με τη φιλιά στο λαιμό νούμερο 2 και άλλες ιστορίες. Lucky Luke είναι τα original, τα comic. Μπορώ να πω ότι έβγαινα από τη Mammoth Comics. Τα λατρεύω τα συγκεκριμένα. Βασικά δεν θυμάμαι, μου είχε πει για αυτά, δεν μου είχε πει, δεν θυμάμαι καν τι είχε αναφέρει. Χίλια ευχαριστώ. Wow, ξεκινάμε με το πρώτο, αυτό εδώ. Λοιπόν, μετά θα σας ανοίξω τα μικρά. Μέσα έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι Joytech, λέει, πάνω. Κεραία. Ναι, κεραία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης ήθελα να αγοράσω κάποια στιγμή. Έχει μία κεραία, να σας δείξω, είναι οι συσκευές φλασάκι USB, το οποίο συμπαίνει πάνω στον υπολογιστή και επάνω εσύ μπορείς να βιδώσεις αυτό εδώ, ώστε να βάλεις τηλεόραση από την κεραία σου του τοίχου προφανώς. Ιδάλλως μπορείς να βάλεις αυτό εδώ, το οποίο είναι κεραία εξωτερικού για να πιάνει σήμα καλύτερα. Wow. Τι λες τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζομαι, και να δω τι είναι και το άλλο. Κουτί ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δεν νομίζω να είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο. Α, είναι τα υπόλοιπα κομμάτια. Έχει μέσα ένα μπρελόκ. Αυτό εδώ. Είναι Pokémon. Το κλεφέρι είναι. Για κάποιο λόγο τα συγκεκριμένα δεν τα θυμάμαι καν πώς λέγεται.
και έχει και το τηλεκοντρόλ το άλλο κουτάκι μέσα, γιατί έρχεται και με τηλεκοντρόλ και είναι η βάση, ωραία, α, το πιάσα πώς λειτουργεί. Λοιπόν, η βάση συνδέεται με αυτήν εδώ την κεραία, λογικά, φαντάζομαι. Οπότε, εάν έχετε σπίτι σε πόλη προφανώς στη Θεσσαλονίκη Αθήνα που πιάνετε και σε εσωτερικούς χώρους με εσωτερικές κεραίες τηλεόραση, απλά το συνδέετε πάνω κατευθείαν, τάκ, και έτσι μπορείτε να έχετε σήμα τηλεόρασης ή και ραδιοφώνου, δεν ξέρω αν μπορείτε να πιάσετε και ραδιόφωνο με αυτό, στο PC. Ιδάλλως, συνδέεται αυτό το dongle εδώ πάνω και το βάζετε με κεραία εξωτερικού χώρου. Με ενδιαφέρον φαίνεται και είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά σκοπεύω εντός τριμήνου να αλλάξω τοποθεσία. Τώρα που ακριβώς ακόμα το ψάχνω, και μάλλον μετακομίζοντας θα χρειαστώ και μια τηλεόραση, οπότε αντί να αγοράζω τηλεόραση θα έχω το PC, θα δείξει όλο αυτό. Τέλος πάντων, και πάμε στο ζητούμενο. Grand Theft Auto 5. Μ' άρεσε η συσκευασία από την πρώτη μέρα που το είδα στο έξω κοντά. Γενικά είναι από τα πιο προσεγμένα παιχνίδια της Rockstar. Πραγματικά ήθελα να το παίξω, να το δοκιμάσω. Αλλά πρώτα μέσα έχει και το CD από τους driver για την κεραία, το οποίο είναι υπέρ χρήσιμο, πιστέψτε με. Και έχει μέσα ένα πακέτο το οποίο είναι σφραγισμένο, αυτό εδώ. Και έχει το χάρτη, από όσο ξέρω, Grand Theft Auto 5, αλλά πριν από το χάρτη έχει ένα σημειωματάριο για το online και τον κωδικό για το online. Εγώ έχω πάρει το λογαριασμό, οπότε τον κωδικό είναι περασμένος ο κωδικός μέσα εκεί. Και έχει και το χάρτη της πόλης του Los Santos. Γενικά, να το φτιάξω, να το φέρω σωστά και καλά, αυτός εδώ είναι ο χάρτης Los Santos, όπως βλέπετε εδώ. Και από πίσω, εδώ όλο το παιχνίδι, επειδή σας τα ξέρετε καλύτερα, διαδραματίζεται προφανώς σε αυτή την πόλη. Γενικά έχω ένα κόλλημα με τους χάρτες. Από μικρός έκανα συλλογή με χάρτες, οπότε οτιδήποτε έχει χάρτη επάνω είναι χάρτης, γενικά με τρελαίνει. Και πάμε και στο παιχνίδι αυτό κάθε αυτό, είναι τα CD. Βλέπουμε αυτός είναι ο Trevor, εντάξει, αυτόν τον έχω μάθει. Και το logo του παιχνιδιού. Ανοίγοντας βλέπουμε τους άλλους δύο πρωταγωνιστές. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος αυτό παίζεις με τρεις πρωταγωνιστές. Και ανοίγοντας το είναι όλα τα παιχνίδια, 7 δισκάκια. Μ' είχε εντυπωσιάσει όταν το είχα δει. 7 δισκάκια για να το εγκαταστήσεις. Και η ατυχία είναι ότι όταν είχα πάρει το Dawn of War, μου το είχαν στείλει για να κάνω το unboxing, πήγα να το εγκαταστήσω. Την ημέρα που πήγα να το εγκαταστήσω, έπεσε το DVD player, γιατί είχα εξωτερικό DVD player και recorder, και έσπασε το πινάκι που συνδέει το micro ή mini USB, δεν θυμάμαι τι είχε το συγκεκριμένο. Έσπασε εντελώς. Πήγα να κάνω την κόλληση εγώ, αλλά επειδή είναι πολύ ψηλά κυκλωματάκια, το έστειλα σε ένα φίλο να το τσεκάρει, να μου κάνει την κόλληση και να μου το στείλει. Οπότε δεν μπορώ να το εγκαταστήσω τουλάχιστον τώρα, ίσως να το κατεβάσω ψηφιακά με download για να το κάνω εγκατάσταση. Θα δούμε, αν και να σας πω την αλήθεια, βαριέμαι να περιμένω να κατεβούν τόσα gigabyte. Από μέρα σε μέρα λογικά ελπίζω να έρθει πίσω, οπότε με το πέρα του DVD player μάλλον θα πέσει κανονική εγκατάσταση. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα το φίλο μου, το Μιχάλη, ο οποίος, εντάξει, 20 ευρώ αυτό το πράγμα νομίζω είναι καλή αγορά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και είχε μέσα και σαν δωράκι την κεραία. Υπερβολικά καλά, έχω γεμίσει τον τόπο χαρτιά, κάτσε να μαζέψω τώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing και ελπίζω να σας άρεσε. Και μείνετε συντονισμένοι, like, subscribe και ό,τι ουσίες γουστάρετε. Τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.